Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Τι λέει η επιστημονική κοινότητα για το ενδεχόμενο νέας ισχυρής σεισμικής δόνησης στην Δυτική Ελλάδα. Συνεδρίαση η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγηση Σεισμικού Κινδύνου. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, υπενθύμησε στους σεισμολόγους ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις που μπορεί να προκαλέσουν κοινωνική αναστάτωση. Ενόπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα, οι δύο δράστες αφαίρεσαν όσα χρήματα έχει το ταμείο και τράβηκαν σε φυγή. Σήμερα η τελευταία πράξη της τραγωδίας στην Καλαμάτα. Κηδεύτηκαν οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην ταβέρνα. Καταγγελία γονέα για απόπειρα αρπαγής 12χρονου στην Πάτρα. Επέστρεψε το λευκό βαν στα Μποζαΐτικα. Ομιλία στην Πάτρα του Γιώργου Παπανδρέου σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την γέννηση του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αύριο στο κλειστό της ΕΑΠΑ απολογισμός του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Νέα διαμαρτυρία φορέων για την υποστελέχωση του νοσοκομείου Ζακύνθου. Όλες οι εξελίξεις από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία.